έχουμε κάλυψη από το Κιάτο News και το Σωτήρι Μπαλάνο, από το Corinthos News.gr και τον Γιώργο Ναστούλη και από το e-Corinthos και το Θήμιο Τσαρμπό. Αν είμαστε έτοιμοι οι δημοσιογράφοι, πρώτα απ' όλα, εγώ σας καλωσορίζω, θα σας πω και δεύτερα στη συνέχεια. Θα μιλήσει ο καθηγητής τεχνολόγος του σχολείου μας και μέλος του εκπαιδευτικού ομίλου με θεματική εκμάθηση μουσικών οργάνων πολιτιστικές εκδηλώσεις, ο κύριος Δημήτριος Μπαλάνος, με την ιδιότητα που έχει, και έχετε πολλές ιδιότητες στο σχολείο, είναι και μέντορας της σχολικής μονάδας, αλλά είναι και υπεύθυνος στα κτηριακά και εκπονεί τα σχέδια σε περίπτωση σεισμού ή οποιοδήποτε άλλων αντίξεων συνθηκών. Οπότε θα πει κάποιες οδηγίες σε περίπτωση που μας συμβεί σεισμός σε αυτό το χώρο. Κύριε Μπαλάνο. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Ευχόμαστε αυτές οι μέρες να είναι πραγματικά χαρούμενες. Να πούμε λοιπόν ορισμένα πράγματα, γιατί επιβάλλονται να τα γνωρίζουμε, μιας και ζούμε σε μια περιοχή που συνέχεια κάνει σεισμούς. Όταν λοιπόν είμαστε μαζεμένοι σε ένα χώρο, πρέπει να γνωρίζουμε οπωσδήποτε κάποιους κανόνες. Και εδώ, σε αυτή τη γιορτή, πρέπει οπωσδήποτε να τους πούμε. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω καθόλου. Όταν είμαστε σε αυτό το αμφιθέατρο εδώ πέρα μέσα, το Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Σιχιονίων, χωρίζεται, τα καθίσματα χωρίζονται σε δύο κομμάτια. Έτσι, το προσινό τμήμα, κάπου εκεί στη μέση υπάρχει ένας διάδρομος και το πίσω κομμάτι. Όταν θα γίνει κάτι που δεν το ευχόμαστε καθόλου, μιας και είμαστε σε ανοιχτό χώρο και δεν έχουμε κάτι να προστατευτούμε, βάζουμε τα χέρια μας πάνω από το κεφάλι, κρατιόμαστε, κρατάμε την ψυχραιμία μας και όταν θα τελειώσει αυτό το γεγονός, που ξαναλέω ευχόμαστε να μην συμβεί ποτέ, θα πρέπει με μία σειρά να εκενώσουμε το χώρο. Οι κανονισμοί λένε ότι πρώτα φεύγουν αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πιο κοντά στις εξόδους και καταλαβαίνετε γιατί. Έτσι, για να μην υπάρξει αυτό το μπέρδεμα και αυτός ο πανικός. Άρα λοιπόν, αν γίνει κάτι, όσοι κάθονται σε αυτή την πτέρυγα φεύγουν πρώτοι, μέχρι τη μέση όμως, έτσι. Φεύγουν πρώτοι από εδώ, ακολουθούν όσοι κάθονται εδώ, δεύτεροι και τρίτοι μετά όσοι κάθονται σε αυτήν εδώ την πτέρυγα. Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και για το πίσω κομμάτι. Όσοι είναι δηλαδή κοντά στην πόρτα φεύγουν πρώτοι, υποτίθεται με μία σειρά, όχι μπουλούκι. Ο πανικός πάντα σκοτώνει και δημιουργεί χειρότερους πανικούς κατά τη διάρκεια ενός σεισμικού γεγονότος. Όσοι είναι στη μεσαία πτέρυγα ακολουθούν δεύτεροι και όσοι είναι στη τρίτη πτέρυγα, όπως δείχνω εγώ, είναι τρίτη κατά σειρά. Ξεχάσαμε αυτούς που είναι πάνω. Αυτοί δυστυχώς θα φύγουν τελευταίοι. Το δυστυχώς δεν σημαίνει ότι είναι με την κακή έννοια, δυστυχώς με τη σειρά. Θα φύγουν τελευταίοι, γιατί θα πρέπει να έχει αδειάσει ο κάτω χώρος, έτσι, όλοι με τη σειρά προηγούνται όσοι είναι κοντά στην έξοδο και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Με τη σκάλα, ο ένας πίσω από τον άλλον. Το λέμε και για τα παιδιά και για τους μεγάλους. Με τα παιδιά κάνουμε πρόβες στο σχολείο, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι θα κάνουν, είναι πολύ ενημερωμένα τα παιδιά και μερικές φορές θα πρέπει να τα ακούτε, γιατί είναι πολύ πιο ψύχρεμα και ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτά είχα να πω. Εύχομαι να περάσετε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας θυμάτε. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία εκδήλωση. Και κάτι άλλο να σας ανακοινώσουμε, μιας και είναι η ευκαιρία τώρα και είστε όλοι εδώ μαζεμένοι. Το σχολείο μας διοργανώνει πολλές δράσεις. Μία από αυτές είναι η Σχολή Γονέων, την οποία την έχουμε ξεκινήσει στα χαρτιά και σιγά σιγά σε λίγες εβδομάδες θα αρχίσει να γίνεται πράξη. Τι σημαίνει αυτό? Με πολύ απλά λόγια, θα οργανώσουμε κάποιες συναντήσεις επιμορφωτικές για τους γονείς. Από τώρα είστε καλεσμένοι να έρθετε όλοι, έτσι, να ακούσουμε πράγματα για τα παιδιά μας από ειδικούς επιστήμονες. Αρρωγός
εννοείται και ο Σύλλογος Μονέων, και δεν μόνο, στην προσπάθειά μας, γιατί τίποτα δεν γίνεται αν δεν είμαστε όλοι μαζί και αν δεν προσπαθούμε όλοι παρέα. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μας θυμίσετε, θα τα μάθετε πότε θα γίνουν αυτά. Είναι πάρα πολλές δράσεις. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Έχουμε και το εκπαιδευτικό κομμάτι, αλλά έχουμε και αυτό. Πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Σιγά σιγά, με υγεία και καλή θέληση. Και πάλι χρόνια πολλά από μένα. Όλα συνδέονται με τη διδακτική πράξη. Όλα τα αποδίδουμε και τα συνδέουμε με τη διδακτική πράξη. Η Σχολή Γονέων ετοιμάζεται. Καλωσορίζω και εγώ το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το Διοικητικό Συμβούλιο που βρίσκεται σήμερα εδώ, την Γενική Γραμματέα, την κυρία Αγγελική Καραβέλα και τον κύριο Τάκη Καραμούτσο, αλλά φυσικά και τον πρόεδρο, τον Τάκη τον Κολοβίνο, ο οποίος μας είχε βοηθήσει. Χτες το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έκαναν υπέροχο χορό στα παιδιά μας για να συμβάλλει στις εκδρομές και συμβάλλει τα μέγιστα γενικότερα, όπως είπε και ο κύριος Μπαλάνο, σε όλα. Να πω λοιπόν τώρα εγώ, όσον αφορά στη συγκεκριμένη ημέρα, τη χαρούμενη, δεν είναι μια απλή χριστουγεννιάτικη γιορτή ενός σχολείου, αλλά είναι μια σύμπραξη πολλών ανθρώπων, του σχολείου μας κυρίως, όλων μας, όλων μαζί. Και αυτό που είπε ο κύριος Μπαλάνος είναι το πιο σημαντικό. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Πώς συνδέεται με τη διδακτική πράξη. Παιδιά του πρώτου γυμνασίου και άτου έμαθαν ότι ο τίτλος της θεματικής ενότητας του εκπαιδευτικού ομίλου είναι εκμάθηση μουσικών οργάνων, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παιδιά λοιπόν, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο εκπαιδευτικός όμιλος ιδρύθηκε στο σχολείο αμέσως με τη νέα νομοθεσία, όπως μας ήρθε στο σχολείο, όπως και οι άλλοι δεσμοί. Ιδρύθηκε με υπεύθυνη εμένα την ίδια και μέλη του εκπαιδευτικού ομίλου, την κυρία Αμαλία Μπουρατίνου, βιολόγο, την κυρία Πέννη Μπρίνια Κελάρη, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, και τον κύριο Δημήτριο Μπαλάνο, που μίλησε προηγουμένως. Υπεύθυνος επίσης, γιατί η συνεργασία μας στον Όμιλο έγινε με απόλυτη διαφάνεια, με τον Δήμο Σικιονίων και την Δημοτική Φιλαρμονική Σικιονίων και τον υπεύθυνο, τον αρχιμουσικό, μουσικό συνθέτη, τον κύριο Ιωάννη Νικήτα Σπούλο. Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαδικασία, πέντε παιδιά μας που θα τα δείτε στο stage και βλέπετε στο πρόγραμμα που έχετε όλοι στα χέρια σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι ο Καπινιάς, ο Ανδρέας, Εμφώνιο, ο Καρμόγιαννης, ο Δημήτρης, Εφώνιο, συγγνώμη. Συγγνώμη κύριε Σπουλό, κορνέτα, είναι τα παιδιά μας. Θα τα πείτε λίγο. Ναι. Πάμε λίγο. Καρμόγενης Δημήτρης λοιπόν παίζει κορνέτα, ο Ανδρέας Καπινιάς Εφώνιο, ο Κολοβίνος ο Παναγιώτης τούμπα, τούμπα ύφεση, ο Χρήστος Ζωτσιάνος κλαρινέτο, η Παλωμένου η Δήμητρα που είναι και στη χοροδία, μη ύφεση σαξόφωνο άλτο. Και η διδασκαλία η δική μου, για τον Όμιλο λέμε πάντα, και απόδοση όπως είπα στη διδακτική πράξη, είναι ελληνική λογοτεχνία και γλώσσα, και δίδαξα και άκουσαν μαζί, μάθαμε με τα παιδιά μου τη δύσκολη γλώσσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, τα Χριστούγεννα του Ντεμπέλη, που θα ακούσετε, και εκεί θα μπουν συνθέσεις του κυρίου Σπούλου. Την παγκόσμια λογοτεχνία, διδάξαμε την παραμονή Χριστουγέννων
του Κάρολου Ντίκενς και το όνειρο του Άντων Τσέχοφ. Τα παιδιά μας τα οποία διδάχτηκαν πολλές ώρες εκτός εργασιακού ωραρίου, όλα αυτά έχουν γίνει εκτός εργασιακού ωραρίου που λέμε σήμερα και πολλές ώρες. Τα παιδιά στα φιλολογικά είναι η Κόγια, η Νάγια, η Λαδά, η Κατερίνα, η Βυσμπίκη, η Μαριαλένα και η Παπαθανασοπούλου, η Ακελίνα. Να πούμε ότι ο κύριος, ο μουσικός συνθέτης του σχολείου μας, ο καθηγητής ο κύριος Δημήτρης Κελέσης, πάντα βρίσκεται δίπλα μας με τη διδασκαλία της χοροδίας και τα παιδιά του, Καμπίτη Αργυρό, Κίκυρα Ελίνα, Κόγια Νάγια, Κονδυλένιο Μαριέφη, Λαδά Κατερίνα, Μάλιο Μαρίνα, Μαχαλιώτη Χριστίνα, Μιχαλοπούλου Βιβί, Μούστα Λάουρα, Βούτρου Κορίνα, Μπρακούλια Καλυψό, Πανάγου Μαριτίνα, Παπαθανασίου Γιώργος, Κορδάνη Δία Κωνσταντίνα, Χριστοδούλου Άγγελος. Συνεργασία έχουμε με μαθήτριά μας, την Πέννη την Καρβουτζή, που είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής και έχει το γυμναστήριο Illusion στο Κιάτο. Εκεί έχουμε παιδιά δικά μας, του πρώτου γυμνασίου Κιάτου, έχουμε παιδιά του δευτέρου γυμνασίου Κιάτου, έχουμε, τα οποία τα έχουμε και στην ενισχυτική, στο ΣΚΑΕ, έχουμε παιδιά του δευτέρου γυμνασίου. Οι μαθητές του πρώτου γυμνασίου Κιάτου είναι η Αλμέντα Ριάννα, Βλάση Αριάδνη, Γιαννούση Έκτορας, Γιούλε Βάνα, Θεοδόρου Ευαγγελία, Καμπέρι Κέλλη, Κάτσα Μαργαρίτα, Κόγια Νάγια, Κονταξίου Άτζελα, Λαδά Κατερίνα, Λούτα Ναταλία, Μπισμπίκη Μαριαλένα, Τσίρου Ευαγγελία, Χίλε Εσμεράλντα, Χωραίμη Ελένη. Από το γυμνάσιο τώρα, από τα γυμνάσια του, το δεύτερο γυμνάσιο Κιάτου, το δεύτερο γυμνάσιο Ξυλοκάστρου και το Γέλ Βέλου, έχουμε την Αποστολοπούλου Μαρία, το Θεοδόρου Άγγελο, τη Μουρίκη Νεκταρία, την Πούκη Μαριλία και την Τζίγκου Κατερίνα. Και φυσικά στο τέλος θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ξεχωριστά την πάντα, τη Φιλαρμονική του Δήμου Σικιονίων, όλο το σύνολο μαζί με τον κύριο Σπούλο, στο τέλος της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Θα θέλαμε λίγη ησυχία πίσω από τις κάμερες για να μπορέσει να γραφεί αυτή η μοναδική και για πρώτη φορά στα σχολικά δεδομένα συνεργασία στα πλαίσια του ενός εκπαιδευτικού ομίλου που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους τις οικογένειες. Thank you.
Thank you.
διαβέρμα του Πατσοπούλου, ενώ βοράζει χτίσα και ψηλά στα βουνά χιόνιζε, ένα πρωί εμβήκε να πει ένα ρούμι να ζεσταθεί ο Μαρτοπαύλος από τις κολέτες. Διωγμένος από τη γυναίκα του, υβρισμένος από την πεθερά του, δαρμένος από τον κουνιάδο του, ξορκισμένος από την κυρία Στρατίνα της Πεντελοκυρά του και φασκελωμένος από τον μικρόν τριετήλιο του, τον οποίον ο προκομμένος ο θείος του έδινασκε επιμελώς, όπως και οι γονείς ακόμη πράττουν στα κατώτερα στρώματα, πως να μουτζώνει, να βρίζει, να βλασφημεί και να κατεβάζει κάτω σταυρούς, Παναγίες, κανδύλια, μυατά και κόλυβα. Και έπειτα γράψε την αγκά διηγήματα. Ήρθε το πολλάκι της ημέρας, τη γριά Βασίλο, φτωχή, έρημη και ξένη στα ξένα. Η της δεν είχε προλήψεις και έφυγε φανερά το ρούμι της. Ήρθε το και η κυρία Κόστενα, η κλεισάρισα, η της εβοηθούσε το καταδύναμη της εκκλησία νησταμένη θρησίων του Μαμαλίου. Για να κολλά τα κεριά και όσο σπεντάρας έπαιρνε την Κυριακή, όλα σας έπαιρνε με τα ευσυνείδη του αγκαιδείας τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Ήρχε το και η Στρατίνα, νοικοκυρά με δύο σπίτια, όπου φώναζε στην αυλόκοτα, εις τον δρόμο και εις το καπηλίον, όλα τα μυστικά της, δηλαδή τα μυστικά των άλλων. Και μέρος μεν αυτών έμειναν στην αυλή, μέρος δεν έπαιρνε στο καπηλίον και τα περισσότερα εχύνονται στον δρόμο. Και εξονομάτιζε τον κόσμο, ποιοι ανικάρισα τη καθυστερή Διονύκια, ποιο ο φιλέτη τη χρεωστή των τόπων, ποια γειτόνισσα τη εφήρε ένα είδο δανεικό και αγύριστο. Ο Μαστροδημήτρης, ο Φραντοράφης, τη εχρωστούσε τρία νίκια, ο Μαστροπαύλος, ο Δυσκολέτος, πέντε, και το μήνα που έτρεχε έξι. Η Λενιό, η κουμπάρα τη, τη πέρασε δευτέρα υποθήκη με δόνονη στο σπίτι. Και τώρα ήταν ανάγκη να τρέχει δικηγόρου και συμβολιογράφου για να εξασφαλίσει τα δίκαιά τη. Η Κατίνα, η αδερφιά τη, από τον πρώτο άντρα τη, τη είχε να αφήσει έναν αμανάτη για τη δάνειση 10 δραχμάς. Και τώρα, άκτα την εκτίμηση δύο περισσοχών, απεδείχθη ότι το ασημικόν ή το κάλπικον και δεν ήξιζε ούτε όσα ήξιζαν τα δύο φυσέκια με τις κουριασμένες μπακίες. Που αφού, κατά τη συνήθειά της, αυτό δεν το έλεγε, αλλά ήταν γνωστό, έβγαλε έξω το γεροστρατή τον άντρα της, την κόρη της τη Μαργαρίτα και την εγγονή της τη Λενούλα. Ήνιξε την κριτή, απέθεσε την εκεί των ενέχειρων, έβγαλε το κομπόδεμα, έλαβε τα φυσέκια και τα ενεχείρισε με τρόπον όπου σήμανε να τα δώσει και να μην τα δώσει και φαίνεται ως να εκολούσαν τα χέρια της, εις την πτωχή την καρδίνα. Η Ασημίνα, η παλαιάνικα εσά της, τραγουδίστε το επάγγελμα, όταν εξεκουμπίστη και έφυγε, της εχρωστούσε τρία μηνιάτικα και εννέα ημέρας. Και τα μένε έπιπλα όπου έπρεπε κατά δίκαιο τρόπο να τα εκχωρήσει εις την σπιλιόνι παγκυράν, τα παρέδωκε στον κούγο, τον τελευταίο αγαπητικό της, που να τσάκιζε το πόδι της να μην είχε σώσει ποτέ. Και εις αυτήν δεν έδωκε άλλο τίποτα παρά ένα παλιό φυλακτόν εκεί, λυθιασμένο, και της είπε μυστηριωδώς ότι αυτό περιείχε τίμιο ξύλων. Σαν εγκριμοτσακίστη και έφυγε, φανήκε κι αυτή εκ περιεργίας. Και αντί τίμιο ξύλου, τι βλέπει, κάτι κουρέλια, τρίχες, τουρκικά γράμματα, σκοντάματα, μαγικά χαμένα πράγματα, τα ακούτε σε αυτά. Εισήλθε ριγόν ο Μαστοπαυλάκης και ζήτησε με ένα ρούμι. Το παιδί του Καπριλίου, όπου τον ήξερε καλά, του είπε: «Έχεις πεντάρα». Ο άνθρωπος έσε τους ώμους με τρόπο αντιφορούμενα. «Βάλεσε το ρούμι», είπε. «Πώς να έχει πεντάρα. Καλά και τα λεπτά, καλή και η δουλειά, καλό και το κρασί, καλή και η κουβέντα. Όλα καλά. Καλύτερα απ' όλα, πειραστώνει. Το ντότσε φαρνιέται των αδερφών καλών. Αν εις αυτόν είναι αντίθετο να συντάξει τον περασμό της εβδομάδος, θα όριζε την Κυριακή διασχόλη, τη Δευτέρα διαφουζούρι, τη Τρίτη διασουλάτσο, τη Τετάρτη Πέμπτη και Παρασκευή για εργασία και το Σάββατο για ξεκούρευμα. Ποιος λέει ότι οι εορτές είναι πάρα πολλές για τους Ορθόδοξους Έλληνας και εργάσιμοι είναι πολύ ολίγοι? Όλα αυτά τα λέγουν όσοι δεν έκαναν ποτέ σωματική εργασία και ξέρουν μόνο τους άλλους που έχουν. Ο Παύλος έσυσε την κεφαλή μου. Θέλω κάτι να πω, αλλά δεν ξέρω για να τα σταμπάρω περί γραμμάτων στον Δημήτρη μου, είπε. Μου φαίνεται πως αυτοί οι μαστόροι, αυτοί οι αρχόντοι, αυτή η κοινωνία πολύ κακά έχουν διορισμένα τα πράγματα. Αντί να είναι η δουλειά μοιρασμένη ίσια τις καθημερινές, πέφτει μόνο μιας και μονόπατα. Δουλεύουμε και στις διάρκειες διορτάδες και ύστερα χαζομερούμε εβδομάδες και μήνες τις καθημερινές.
Είναι και δεϊβελιά εις το μέσο, είπε με τα πονηρά σαφταδίας το παιδί του Καπηλίου. Ωφελήθεν, από μία στιγμή, καθήν ο αφέντης του είχε ομιλία εις το κατόφλιο της θείας και δεν δίνω τον ακούσει. Ας είναι, τι να σου κάνει η προκομμάτια και η δεϊβελιά, είπε ο Δημήτρης. Το σωστό είναι, πολλά κεσάκια και ολίγη μαζωμένη δουλειά. Καλά λέει όμως τον Παύλος. Άλλο αν είμαι καμάτης εγώ. Ας πούμε, ή ο Παύλος, ή ο Πέτρος, ή ο Κώστας, ή ο Γίγας. Εμένα η φαμίλια μου δουλεύει. Εγώ δουλεύω. Ο γιος μου δουλεύει. Το κορίτσι πάει στη μοδίστρα. Και με όλα αυτά δεν μπορούμε ακόμα να βγάλουμε τα νίκια της κυρίας Δαντίνας. Δουλεύουμε για τις κτηνοτοκυράς. Δουλεύουμε για το Πακάρι, για το Μανάβι, για το Τζαγκάρι, για τον Έμπορο. Η κόρη θέλει το λούσο της. Ο νέος θέλει το καφενείο, το ρούχο του, το γλέρι του. Ύστερα, κάμε προκοπή. Να δουλέψει και να βγάλω λίγα λεπτά για να περάσει πτωχικά τα σιορτάς. Η υγρασία μεγάλη, χαμηλό το μέρος, η δουλειά βαριά. Κόπιασε να αργάζει στο Μάρι, για το σηκώμαστο το Μάρι θέλει άργασμα. Είχε να ακούσει τον λαϊκό μύθο για το τεμπέλι. Όπου πήγαινε να το κρεμάσουν και όσο συγκατέρευσε να ζήσει υπό τον όρο, να είναι ευρεμένο το παξιμάδι. Εγνώριζε και την άλλη δίκηση για το τεμπελχανιό, το οποίο ίδρυσε, λέγουν, ο Μεχμέτ Αλής, στην πατρίδα του Καβάλα. Εκεί, επειδή το κακό είχε παραγίνει, ο επιστάτης εσουφίστη να στρώνει μία ψάχτα, επί της οποίας συνάγκαζε τους αέριους να ξαπλώνονται. Ήταν, έβαζε φωτιά στην ψάχτα. Όποιος σε προτίμα να καεί, παρά να σηκωθεί από τη θέση του, είτε ο σωστός τεμπέλης και δικαιούται να φάει δωρεάν το πιλάφι. Όποιος σε σηκώνει το κέφι και το πει, δεν είναι ο σωστός τεμπέλης και έχανε τα δικαιώματα. Τόση βαλιάνη, τόση αβέρωτη και συγκρή, εσκέπτομαι ο Μαστροπαύλος. Και κανείς εξ αυτό να μην ιδρύσει παραπλησίων της ας Αθήνας. Ο Μαστροπαυλάκης επειδή ακόμη δύο ημέρες και την άλλη είτε παραμονή. Το Γαλόπουλο δεν έπαψε να το όνειρο πολύ και να το ρέγεται. Πώς να το προμηθευτεί. Αφού ενύκτωσε, γεγουμένως καθώς ήταν από το σπίτι, απετόλμησε και ήρθε από ένα πλάι γεντρομίσκων και ήταν έτοιμος να αποκλείσει το απειλείο. Ο νους του ήταν από σπάστες που σιλομέτρησε στο Γαλόπουλο. Θα εχρησίμευε τούτο, εάν το είχε, και ως μέσο της συνδιαλλαγής με τη γυναίκα του. Εκεί, καθώς εστράφει να μπει στο καπηλείο, βλέπει ένα πεδίο της αγοράς, με μια κοφήρα νεπόμων. Είτε σε φαίνεται ακριβώς να περικλεί ένα γάλο, αγριολάχανα, πορτοκάλια, ίσως και βούτυρο και άλλα καλά πράγματα. Το πεδίο είναι εκεί της δεξιά και αριστερά και φαίνεται να αναζητεί εκεί Αντινά. Ήταν έτοιμο να εισέλθει στο καπηλείο για να ρωτήσει. Έπειτα είδε τον Παύλο και στράφει προς αυτόν. Ξέρεις, πατριώτη του λόγου σου, που είναι το χάμου του σπίτι του Κρυθανάση του Πεντεπούλου. Του Κρυθανάση του Αστραπή, ως ιδέα έρωψε στο πνεύμα του Παύλου. Πού με τον αριθμό και το εξέχασα. Τώρα γρήγορα έχει στο σπίτι το χάμου, σε αυτόν τον δρόμο. Τον είχα μουστερεί από πρώτα, μπροστύτερα, καθόταν παραπέρα, στο γεράνι. Του Κρυθανάση του Πεντεπούλου, αυτοσχεδίασε ο Μαστροπαύλος. Να, εδώ είναι το σπίτι του. Να φωνάξει την κυρία Παύλευνα, μέσα στην κάτω κάμαρα, στο ισόγειο. Και βαδίζας ο ίδιος πέντε βήματα κατά την θύρα της αυλής, έκαμε όπως φώναξε. «Κυρά Παύλουνα, κόπιασε εδώ να πάρει τα ψώνια που σου στέλνει ο κύριος, ο αφέντης σου. Καλά ήταν τα πράγματα έως τώρα». Ο Μαστροπαυλάκης έτριβε τα σχήρας και ιστάνετο στην ρήνα του την γνήσαν του ψητού κούρκου. Και δεν τον έβλε τόσο για τον κούρκον, αλλά θα επιλώνεται με τη γυναίκα του.
Φινίκτανε πέρυσι με σπαρονίκτων καφενείων και το πρωί πήγαινε στην εκκλησία. Όλη την ημέρα προσεκολύθησε μια συντροφιά. Έπειτα εις μια άλλη παλαιών προήγων του εις το καπηλείο, όπου έμεινε τις περισσότερες ώρες ανοιχτών με τα παράθυρα κλεισμένα και πέρασε με λίγους μεζέδες και με αρκετά κεράσματα. Το βράδυ, αφού ενύκτωσε, επήγε με τόλμη από τα σπολά σκοντά από την εφήμιση του Κούρκου και έκρουε την θύρα της οικογενείας του. Η θύρα ήταν κλεισμένη έσω. «Καλησπέρα, κυρία Παύλαινα», εφώναξε να παίξω. «Χρόνους πολλούς, πώς πήγε ο Γάλλος, βλέπεις εγώ πάλε». Ούτε φωνή, ούτε ακρόσεις. Όλη η αυλή ήταν ήσυχος. Τα ισόγια, ετρόγλια, τα κοτέτσια της κυραστρατίνας, όλα κοιμόντο. Ο σκύλος μόνον εγνώρισε τον Παύλο. Έδειξε ολίγο και πάλι ησύχασε. Υπήρχαν εκεί εκτός από το ψυχομέτρη τριών της άλλων οικογενειών, όπου κατοικούσαν στα ίδια δωμάτια, δύο γίδες, 12 άρνηθες, 4 γάτι, 2 ενδιάνοι και πολλά ζεύγη περιστερό. Δύο γίδες ανεχάριζαν ματιά στο σκεπασμένο μαντράκι τους. Αιώνηθες έκλειζαν υποκόμπουσες στα κοτέτσια τους. Τα περιστέρια είχαν μαζοχθεί στους περιστερώνες περιτρώνοντας το κυνήγι, όπου ήρχιζαν εναντίον των τη νύχτα οι γάτοι. Όλοι αυτοί οι μικροί θόρυβοι ήσαν το ροχάλι που θα βρίσκουν μέρες. Παρά αυτά, οικούστηκαν τους βημάτωνες στο σπίτι. Μαστρο Παύλε, είπε πλησιάστησε κύριε Στρατίνα. Να έχουμε και καλό ερώτημα. Τι Γάλλος και γαλίζεις και γυαλίζεις και καλό να μου έχει ασίκη μου. Είδαμε και πάθαμε να σκεπάσουμε το πράγμα, να μην προσβαλθεί το σπίτι. Εκείνος που ήταν δικός του ο Γάλλος, ήρθε μεσάνυχτα και φώναζε. Έκανε το κακό και μας φοβέριζε όλους. Και η φαμίλια σου, επειδή τον είχε κόψει τον Γάλλο μαθές και τον είχε βάλει στο τσουκάλι, βρέθηκε στα στενά. Κλειδώθηκε μες στην κάμαρα και δεν ήξερε τι να κάνει. Είπε και ο κουνιάδος σου, καλό και λεπούρι ήταν και αυτό μαθές. Και πέρασε η φαμίλια σου όλη την ημέρα και το μαντωνωμένη μέσα. Από φόβο μην ξανάρθει εκείνος που έχει τον Γάλλο και μας φέρει και την αστυνομία. Ήταν φόβος να μην προσβαλθεί και μέσα στο σπίτι μου. Άλλη φορά, τέτοια αστεία να μην τα κάνεις μες στο Παυλάκι. Τέτοια προσβολή να λείπει από το σπίτι μου εμένα, τα ακούσες. Ο Μαστρο Παύλος ρώτησε δειλά. Τώρα είναι μέσα η φαμίλια μου. Είναι μέσα όλοι τους και έχουν κλειδωμένα καλά και το φως κατεβασμένο για τον φόβο των Ιουδαίων. Κοίταξε μη σε νιώσει από πουθενά εκείνος ο σκιάς ο κουνιάδος σου πάλε. Είναι μέσα ή μέσα είναι ή όπου να είναι έφτασε. Να, κάπου ακούω τη φωνή του. Ικούστη τότε μια φωνή εκκλησίων. Ή τι δεν υπέσχε το καλάδι των νυχτερινών επισκέπτων. Μαστρο Παύλε, ναι, έλεγε. Καλός ήταν ο Γάλλος. Ποιος ήταν ο ομιλής σας, άδειο. Ίσως να ήταν ο Μαστρο Δημήτρης, ο γείτον. Δυνατό να ήταν ο φοβερός νεοκάδελφος του Μαστρο Παύλου. Και να μην πάρω κι εγώ ένα μεζέ, παραπονέθηκε τόσο ο άνθρωπός μας. Τι σου χρειάζεται ο μεζές, Μαστρο Παυλάκι μου, επανέλαβε τη Στρατίνα. Τα πράγματα είναι πολύ σκούρα. Άστα αυτά. Δουλειά, δουλειά. Η δουλειά βγάζει παλικάρια. Ό,τι έγινε, έγινε. Να πας να δουλέψεις, να μου φέρεις εμένα τα ενίκια μου. Τα ακούς? Τα ακούω. Φέρε μου εσύ το παρά και εγώ με όλη τη φτώχεια τη θυσιάζω μια γαλοπούλα και τρώμε. Ακούστε από μέσα βραχνός μουρμυρισμός. Ήταν φωνή μικρού παιδιού, είπε. Την υγειά σου μα το πάλο, τεμελόκυλο, κακέ πατέλα. Τον εφάμε τον Λάλο. Να, πάλε κι εσύ 5 και άλλε 5, 10. Προφανώς ήταν μέσα από το περό σου γυναικάδελφος και είχε δασκαλέψει το παιδί να το φωνάζει αυτά. Μη στέκησε στιγμή μας το Παυλέτο, είπε η Στρατίνα. Το καλό που σου θέλω. Δρόμο τώρα και μεθαύριο. Δουλειά, δουλειά. Ακούστη πρώτος, ως να σηκώθηκε από μέσα και να υπησίαζε με βαρύ βρήμα προς τη θύρα. Δρόμιο, επανέλαβε μηχανικός ο Παύλος, συμμορφούμενος σε πράξεις με τη λέξη. Δρόμιο και δουλειά. Thank you.
Πολύ. Από πότε είχαμε περάσει, έπρεπε να πω ότι είχαμε περάσει στη δεύτερη θεματική ενότητα, που είναι η διδασκαλία του Παπαδιαμάντη, του Τσέχο και του Καρόλου Ντίκενς, με σύνθεση του κυρίου Γιάννη Σπούλου. Θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, να μην κινείστε στην αίθουσα, σας έχουμε δώσει οδηγίες, και να μην μιλάτε. Παρακαλώ πολύ τους υπεύθυνους καθηγητές των τμήματων που έχουν οριστεί να τηρούν την ησυχία στα παιδιά. Επίσης, να διευκολύνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την Κόρινθο και από το Κιάτο που τραβούν την εκδήλωση του εκπαιδευτικού ομίλου. Παρακαλώ επίσης να μην παινοβγαίνετε στις εισόδους οι μεγάλοι για κάποιους τεμπέληδες που τελικά αφήνει ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι μόνο η δουλειά πρέπει να επιβραβεύεται. Σας ευχαριστώ θερμά. Εσύ με ποιο δικαίωμα είσαι σκληροπός, τι λόγο έχεις να είσαι κακέσου, είσαι δά
αρκετά πλούσιος. Ο Σκρούτς, μην έχοντας καμία καλύτερη απάντηση πρόχειρη, έκανε ξερά μπα και τα συνόδεψε με ένα σαν χλαμάρες. «Μη θυμώνεστε», είπε ο νησιός. «Και τι άλλο μπορώ να κάνω», αποκρίθηκε εκείνος, «όταν ζω σε έναν κόσμο με τόσους χαζούς. Καλά Χριστούγεννα, ξορκισμένα να με το Χριστούγεννο. Και σαν πως δεν είναι για σένα τα Χριστούγεννα, μια εποχή που πρέπει να πληρώνεις λογαριασμούς, δίκως να έχεις λεφτά. Μια εποχή που σε βρίσκει ένα χρόνο μεγαλύτερο, πείτε μια στάλα πλουσιότερο. Μια εποχή που κάνεις τους λογισμούς σου και βρίσκεις ό,τι ζημιώνεις. Αν ήταν στο χέρι μου, συνέχισα γανακισμένος, τον κάθε ηλίθιο που τριγυρίζει λέγοντας με το παραμικρό «Καλά Χριστούγεννα», θα τον έβαζα να βράσει με την ίδια του την πουτίνκα και να φεχθεί με ένα παλούκι παλιόπινο που μένει στην καρδιά του. Έτσι τα έπρεπε. «Τι παρακάλεσε ο νησιός, ανεψιέ», αποκρίθηκε ο αυτοίος αυστηρά. «Γιορτάζει τα Χριστούγεννα με τον δικό σου τρόπο και άσε με εμένα τα γιορτάζω με τον δικό μου». «Γιορτάζε τα λοιπόν», είπε εκείνος, «όμως δεν το κάνεις. Άφησέ με τότε να το περάσω μονάχος μου. Μωρέ, πολύ καλό θα σου κάνω, πολύ καλό σου έκανε τώρα. Υπάρχουν, υποθέτω, πολλά πράγματα που θα μπορούσα να είχα δει καλό. Μα δεν υποφελήθηκα», απάντησε ο νησιός. «Και ανάμεσα στα άλλα είναι και τα Χριστούγεννα. Όμως είμαι βέβαιος πως πάντα τους συλλογιζόμουν. Όρια από το σεβασμό που τους έπρεπε για το ιερό της όνομα και την προέλευση, αν είναι βέβαια δυνατόν κάτι γονίκη σε αυτά να το πρέπει ξεχωριστά, σαν μια εποχή καλή, ευχάριστη. Μια εποχή όλο καλοσύνη και συμπόνια, φιλοσπλαχνία και χαρά. Η μόνη που σου ξέρω μέσα στο μακρύ ημερολόγιο του χρόνου, όπου άντρες και γυναίκες, σαν μια ψυχή, ανοίγουν ελεύθερα τις καρδιές τους και αναλογίζονται τους άλλους σαν πραγματικούς ευεξαιριώτες προς τον τάφο. Και όχι σαν μια άλλη ράτσα πλασμάτων που έχουν διαφορετικό προορισμό, γι' αυτό φύγει, μόνο που ποτέ δεν έβαλα μήτε ένα κομματάκι του σόι ασύνη στην τσέπη μου, πιστεύω πως μου έκαναν καλό και πως θα μου κάνουν. Γι' αυτό το λέω, ας είναι πληγημένο. Χτυπάει στα παράθυρα και στις θέλεις. Πουλιάζει στις χαπνοδόχους και κλαίει στους ξαρισμούς. Στη σκοτεινή, σαν καπνιά ατμόσφαιρα, κρέμεται η θλίψη, η φύση. Είναι μισθωμένη. Η υγρασία, κρύο και φρίκη. Τέτοιος ακριβώς ήταν ο καιρός στην ύφα του Χριστουγέννου του 1882. Τότε που δεν συγκαταλεγόμουν ακόμα στην κοινωνία των φυλακισμένων, αλλά υπηρετούσα ως εκτιμητής στον εκδανιστήριο που ένοιξε στρατεία Λογαχού πάλι. Η ώρα ήταν 12. Η αποθήκη, στην οποία κατόπιν απαιτήσει του αφεντικού, είχα τον εχθρινό μου κατάλληλο και παρίστανο του τσομπανόσκου, φωτιζόταν αμυδρά από το γαλάζιο φως ενός καντιλιού. Ήταν ένα μηχάρο τετράγωνο δωμάτιο,
φίσκα στα μπαούλα, τα ζεμπίλια, τα ράφια, στους γύρους φίλους τείχους, από τις χαραμάδες των οπρίων, των οποίων ξεπρόβαλαν βρώμικα σκουπιά. Κρέμονταν παλτά από γούνες λαγών, γάτζι, όπλα, πίνακες, φωτιστικά, μια κιθάρα. Εγώ, υποχρεωμένος να φυλάω τις νύχτες, όλα αυτά τα αγαθά, ξάπλωνα πάνω σε ένα μεγάλο κόκκινο μπαούλο, πίσω από την προθήκη, με τα πολύτιμα αντικείμενα, και συλλογισμένος, και τόσο το φως του παντιού. All right.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο τον Πανούση για τον ήχο από την αρχή. Και όπως είπαμε, παιδιά μου, καλά και αγαπητοί γονείς και συνεργάτες μας όλοι, θα δώσω το λόγο στον κύριο Γιάννη Σπούλο, που έχει κάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση και την διεύθυνση μουσικών συνόλων, σύνθεση, ενοργάνωση, ενορχίστρωση στον αρχιμουσικό της Δημοτικής Φιλαρμονικής Οικειονίων. Και τα παιδιά μου εδώ, τα παιδιά μας εδώ, του σχολείου με τα όργανα τους, παρακαλώ, να παρουσιάσετε, ελάτε λίγο παιδιά, να τη μάθατε μέσα σε 2 μήνες. Ο Δημήτρης ο Καρμόγιαννης, τι είναι αυτό Δημήτρη μου? Κλαρινέτο. Ο... Κλαρινέτο. Κλαρινέτο. Τσιάνος Χρήστος. Τσιάνος Χρήστος κλαρινέτο. Παναγιώτης Κολοβίνος τούμπα. Παναγιώτης Κολοβίνος τούμπα. Γιάννης Ανδρέας. Είναι σαξόφωνο, είναι μου είναι εφώνιο, εφώνιο. Και η Δήμητρα που το άφησε, γιατί είναι και στη χοροδία του κύριου Κελέση. Η Δήμητρα είναι πολύ καλή, είναι σε όλα. Η Δήμητρα Επαλωμένου και το σαξόφωνο της. Γιατί είναι μουσικά όργανα. Είναι όλα δωρεάν προσφορά. Όλα έχουν γίνει δωρεάν από τη Δημοτική Φιλαρμονική και τον κύριο Σπούλο, και τα μαθήματα δωρεάν και τα όργανα στα παιδιά. Λοιπόν, δίνω το λόγο στον κύριο Γιάννη Σπούλο. Γιάννη Σπούλο, την Νικήτα. Χρόνια πολλά καταρχήν. Καλή γιορτή να έχουμε με υγεία πάρα απ' όλα. Αγάπη στην καρδιά μας σίγουρα. Θα είναι αυτό να δώσουμε. Θα ήθελα να παρουσιάσω ένα πολύ παλαιό σχήμα που έχει ξεκινήσει από το 1987. Σχήμα Brass Ensemble είναι ένα πολύ παλιό σχήμα. Το πρώτο ίσως που φτιάχτηκε στην Φιλαρμονική Συγκορυφία. Ξεκινήσαμε σαν κλασική μουσική, αλλά στην πορεία παίζουμε και τα διασκευές, παραδοσιακά, διάφορες μουσικές. Απαρτίζεται μόνο από χάτινα και ξύλινα πλεστά, σαξόφωνα, κλαρινέτα, φλάουτα, τροπέτες, εστρομπόνια. Θα ήθελα να παρουσιάσω συνεργάτες μου για πολλά χρόνια. Στην τούμπα ο Βασίλης ο Γαλάνης. Στον τροπόνια τύρο ο Ηλίας Σαββόπουλος. Ο Δημήτρης Ζαχαρίας στο τενόρο σαξόφωνο. Ο Γιάννης Παπακοσταντίνου στο σαξόφωνο τενόρων. Ο Θάνος ο Καλαχάνης επίσης στο σαξόφωνο τενόρων. Και ο Γιάννης ο Θόδης στο αντικόρνο. Και πολλά φορές είναι συνεργάτες μου, φίλοι, αλλά απ' όλα. Συζήτησαμε αυτή τη φιλαρμονική, είναι από τις πιο παλιές φιλαρμονικές στο τύπο Κορινθίας, μακράν, από το 1000, στον οπό Κορινθίας, συγγνώμη, από το 1936, θέλει στήριξη, χρειάζεται στήριξη, μπορούμε ακόμα πολλά περισσότερα, αλλά πάνω απ' όλα τα παιδιά. Σήμερα πιστεύω ότι ανάψαμε όλοι μαζί ένα δέντρο από νιάτα, από παιδιά. Αυτό με ενδιαφέρει, αυτό με ενδιαφέρει πάντα. Είμαι και εγώ παιδί, έχω και εγώ παιδί. Πάντα θα με ενδιαφέρουν τα παιδιά. Η πρόοδο του. Να είναι καλά παιδιά, να αγαπάνε. Τίποτα άλλο. Ένα υπέροχο τελειώ. Αυτό ανάψαμε σήμερα. Θα ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που ακούσατε. Όλα τα παιδιά. Όλους εσάς, συνεργάτες σας, την διευθυντριά σας, την κυρία Βογιατζία Λιγόνη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η συνήθιση του σε αυτό το νόμο ήταν απεριόριστη. Τα παιδιά επίσης δείξαν μεγάλο ζήλο. Επίσης ευχαριστώ όλους τους καθηγητές οι οποίοι στηρίξαν αυτό το έργο. Και επίσης και τους καθηγητές που δεν στηρίξανε. Αυτοί με ενδιαφέρουν περισσότερο, διότι αυτοί μας δίνουν περισσότερη δύναμη ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, στο συμμαχτή μου τον κύριο Γελέση, τον αθλητή μουσική,
Λοιπόν, ομοσπονδία πρώτη γυμνασίου Ιδιώτη. Ομοσπονδία πρώτη γυμνασίου Ιδιώτη. Συγχαρητήρια. Θερμά. Θερμά συγχαρητήρια. Από μένα γεια σας. Έχουμε καλές γιορτές. Κυρία Πέννη. Τα παιδιά θα έχουμε πει τη σχολοδία του Δημήτρη του Κελέση. Γέννη μου και όσοι δεν μας στήριξαν, μαέστρο, μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε. Σε ευχαριστώ για αυτό το λόγο. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, τους έχω ήδη ευχαριστήσει από την αρχή. Τους συνεργάτες μου στον Όμιλο. Την κυρία Αμαλία Μπουρατίνου, βιολόγο. Τον κύριο Δημήτρη Μπαλάνο, τεχνολόγο. Πολλά έτσι στις γιορτές, τον Δημήτρη τον Κελέση. Ευχαριστώ από καρδιάς τη μαθήτριά μου, Πέννη. Η μαθήτριά μου είναι. Πέννη Κουτζή, χοροδιδασκαλία, Ιλούσιο Τιάτρο. Αυτό το παιδί το είχα ιδιαίτερα, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και οι αξίες και όλα γίνονται για τα παιδιά μας, με αγάπη και κόπο. Αυτό το παιδί το είχα μαθήτρια και έγινε γυμνάστρια και είμαι υπερήφανη και την ευχαριστώ πολύ που δωρεάν ήρθε να βοηθήσει και τα δικά μας παιδιά. Έμαθε και στα δικά μας παιδιά. Με τη συνένεση φυσικά των καθηγητών μας της φυσικής αγωγής. Και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μου, σε ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την κυρία Βογιατζή που δεν πίστευα ότι μετά από τόσα χρόνια θα συνεργαζόμασταν έτσι. Θα ήθελα βέβαια να ευχαριστήσω τα παιδιά του σχολείου που ήταν άψογα στη συνεργασία τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όμως από την καρδιά μου και τους καθηγητές που μας βοηθήσανε σε όλο αυτό. Και βέβαια να ευχαριστήσω και τα δικά μου παιδιά του γυμναστήριου που ήρθανε να βοηθήσουν και να. Και από τα άλλα σχολεία, βέβαια, από το Ξυλόκαστρο, από το Βέλο, από το δεύτερο γυμνάσιο και άτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και φυσικά, ήταν μεγάλη μας τιμή που μπορέσαμε και χορέψαμε τη φιλαρμονική του Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή, αγαπητή μουσική, μεγάλη μου τιμή, εύχομαι δυνατή πορεία τη Δημοτική Φιλαρμονική Σικιονίων, στο μαέστρο σας, τον κύριο Σπούλο και σε εσάς που στηρίζετε. Όποιος στηρίζει αξία είναι ο ίδιος αξία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάμε όλοι μαζί. Τα υποκλινούμε όλοι. Πάμε κύριε Κελέση. Υποκλινόμαστε όλοι. Σε όλα τα παιδιά μας από κάτω και στο Σύλλογο Γονέων που έχει κεράσματα για όλους. Πρώτα τα παιδιά, ελάτε παιδιά μου. Πάμε. Μπράβο! Παιδιά, παιδιά. Πάμε. Χοροδία και λογοτεχνία. Πάμε. Και φιλαρμονική και διασκευές κύριος Πούλος. Πάμε. Οι συνεργάτες. Ο κύριος Μπαλάνος είναι πάνω στην κάμερα, δεν φεύγουμε ακόμα. Έλα, Δημήτρη. Ο κύριος Μπαλάνος είναι πάνω. Δημήτρη. Γιάννη. Πέννη. Από
ευτυχισμένο, ευτυχισμένο το νέο έτος. Χρόνια πολλά. Συνεχίζουμε.